μπαμπά, θα μου φτιάξεις ένα υγιεινό σνακ να το φάω με τους συμμαθητές μου? Όπως ακούσατε την κόρη μου, φίλες και φίλοι, θα φτιάξουμε ένα υγιεινό σνακ, μια μπάρα, χωρίς ζάχαρη. Θα είναι για τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου Προσοτσάνης, αρετή βουγιατζή. Θα το φάνε η κόρη μου με τους συμμαθητές της. Οπότε πάμε να δούμε αυτή την εύκολη και υγιεινή συνταγή, να τη μοιραστούμε μαζί σας και πιστεύουμε να αρέσει στους μικρούς και μικρές κυρίες και κύριους. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και τη διαδικασία. Λοιπόν, για τους μικρούς μας φίλους, θα δούμε τα υλικά της συνταγής, της πολύ εύκολης και υγιεινής χωρίς ζάχαρη συνταγής. Μπανάνες όριμες θα χρειαστούμε, φυστικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη, μέλι, κανέλα, βανίλια και από ξηρούς καρπούς έχουμε βρώμη, ψύχα αμυγδάλου λευκού και κράμπερις. Θα βάλουμε για να δώσουμε μια πιο ωραία μαλακή και πιο γευστική έτσι γλυκένια νότα στην μπάρα. Η μπάρα θα είναι, δεν θα είναι σκληρή η κλασική μπάρα που γνωρίζετε, θα είναι μια μπάρα μαλακή σαν να τρως ένα αφράτο τσουρεκάκι. Η μπάρα θα έχει την υφή, θα μοιάζει περισσότερο σε κέικ μαλακό. Ξεκινάμε με τις μπανάνες, τις οποίες φυσικά κόβουμε στη μέση και τις ξεφλουδίζουμε και θέλουμε να τις πολτοποιήσουμε σε ένα πιάτο, σε κάτι ό,τι έχετε εύκαιρο. Ξεφλουδίσαμε 4 μπανάνες. Τα υλικά μας, έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει, πιστεύω ότι θα φτάσουν για 20 μπάρες για όλους τους συμμαθητές της κόρης μου, δηλαδή, και τις δασκάλες. Οπότε πολτοποιούμε τις μπανάνες, θέλουμε να γίνουν πολτός έτσι. Όσο πιο όριμη είναι η μπανάνα, τόσο πιο καλή είναι. Δυστυχώς όλες οι μπανάνες μας δεν ήταν όριμες, κάποιες ήταν όριμες και κάποιες ήταν σχεδόν. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε μια μπασίνα στην οποία θα βάλουμε όλες τις αρχή της μπανάνες, τις πολτοποιημένες μπανάνες, και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να προσθέτουμε ένα-ένα τα υπόλοιπα υλικά μας, πρώτα τα υγρά φυσικά. Οπότε ξεκινάμε με το φυστικό βούτυρο, θέλουμε 300 γραμμάρια περίπου φυστικό βούτυρο. Το φυστικό βούτυρο, ξαναλέω, είναι αυτό το συγκεκριμένο χωρίς ζάχαρη. Στη συνέχεια θα βάλουμε 120 γραμμάρια μέλι ή, αν δεν έχετε μετρητή ζυγαριά, 6 κουτάλια της σούπας μέλι. Κάθε κουτάλι είναι περίπου 20 γραμμάρια. Ένα, τώρα. 2, 6 κουτάλια μέλι. Στη συνέχεια θα βάλουμε κανέλα, μια κουταλιά του γλυκού, ένα φιαλίδιο βανίλια, σκόνη βανίλια. Τώρα ανακατεύουμε το μείγμα μας με ένα κουτάλι, με ένα διαρχή, ανακατεύουμε το μείγμα μας, να ομογενοποιηθεί, να γίνει ένα. Με μια μαρίζ, με ένα κουτάλι, ό,τι σας είναι εύκολο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, όπως βλέπετε, και τώρα θα βάλουμε τα στερεά. Λοιπόν, Ελισάβετ, έλα λίγο να δοκιμάσεις. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι να δοκιμάσει λίγο η Ελισάβετ, να μας πει αν είναι ωραίο γλυκό. Ελισάβετ, κοίτα εκεί λίγο. Για δοκίμασέ μας και πες μας πώς είναι, ωραίο? Ναι. Σ' άρεσε, γλυκούτσικο? Τέλειο. Λοιπόν, αφήνουμε το κουταλάκι στην άκρη. Ελισάβετ, θα σε χρειαστούμε στη γευσιγνωσία στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στη συνέχεια θα βάλουμε τη βρώμη. Είναι περίπου 200 γραμμάρια βρώμη. Έτσι, το βάζουμε όλο το μπολάκι. Στη συνέχεια βάζουμε το φιλέ αμυγδάλου, λευκό αμυγδάλου, περίπου 150 γραμμάρια. Και θα βάλουμε και εμείς τα cranberries, έτσι μια μικρή ποσότητα,
ως αυτό το κουπάκι. Πιστεύω ότι είναι σούπερ. Και αφού βάλουμε και τα στερεά μας, ανακατεύουμε όλο το μείγμα, το οποίο πρέπει να ανακατευτεί καλά, ώστε να ενσωματωθούν όλα τα στερεά μέσα στο, να ρουφήξουν και τα υγρά. Βέβαια θέλουμε και μια σχετική υγρασία στο τέλος για να γίνει μαλακή μπάρα μας. Οπότε ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Βλέπετε, έχει αυτή την υφή, έτσι είναι αρκετά κολλώδης και υγρό. Οπότε θα το περάσουμε σε ένα ταψάκι με λαμπόκολλα. Θα βάλουμε τη γέμιση μας. Θα το απλώσουμε όπως μπορούμε με το κουτάλι στην αρχή για να πιάσει όλο το εύρος του ταψιού. Και στην αρχή και στο τέλος, μετά θα το πατήσουμε λίγο με τη λαδόκολα. Πάρουμε ένα λαδόκολα, ένα κομμάτι. Θα το πατήσουμε με τη λαδόκολα από πάνω με το χέρι, χωρίς να το έχουμε επαφή με το γλυκό, για να πιάσει όλη τις άκρες του ταψιού και να γίνει ομοιόμορφο, για να βγουν ωραία σχηματάκια, ορθογώνιες συμπάρες μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάνε τις γωνίες εδώ καλά. Η πρώτη παρτίδα είναι έτοιμη. Λοιπόν, βάζουμε το φούρνο στον αέρα στους 180. Βάζουμε το ταψάκι για 20 με 25 λεπτά περίπου και μετά μοιράζουμε τις μπάρες μας. Κάνουμε το μείγμα μας από το φούρνο μετά τα πρώτα 20 λεπτά. Αφήνουμε να ξεκουραστούν περίπου κάνα τεταρτάκι, ώστε να μην προλάβει να γίνει, να σκληρύνει το μείγμα, να είναι ακόμα, ας πούμε, έτσι αφράτο, για να κόψουμε ομοιόμορφα τα σχήματα της μπάρες μας. Αφού κρύωσε το μείγμα μας, βγάλαμε από το φούρνο πάνω στη λαδόκολλα, θα το κόψουμε σε τεμάχια. Στις σακρούλες λίγο μας άρπαξε, αλλά είναι πολύ μαλακό, βλέπετε, κόβεται. Ελισάβετ, πώς σου φαίνεται το κομμάτι που δοκιμής της μπάρας που φτιάξαμε? Ωραία. Είναι νόστιμο, είναι γλυκό. Σου αρέσει, είναι και μαλακούτσικο σαν κέικ. Ναι. Τέλεια, ελπίζω να το ευχαριστηθείτε με τους συμμαθητές σου αύριο. Καλημέρα φίλες και φίλοι, φτάσαμε με τη μικρή μου κόρη στο νηπιαγωγείο για να παραδώσουμε τις γλυκές λιχουδιές στα παιδάκια και στους μαθητές της Ελισάβετ. Ελισάβετ, πώς, γεια, καλημέρα. Yeah. Ωραία. Εδώ είμαστε. Πάμε για παράδοση. Thanks for watching. Subscribe our channel, Honestino.